Παρελθόν αποτελεί ο Βλάντα Μιλόγεβιτ από την ΑΕΚ από το βράδυ τη Παρασκευή, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να αποδεικνύεται εύραχη πρόθεσμη, καθώ η κρούση τη Νταμάκ ήταν ικανή να πείσει με μια φουσκωμένη οικονομική πρόταση το σερβοτεχνικό να μετακομίσει για δεύτερη φορά στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, ο Μιλόγεβιτ αποχαιρέτησε του μέχρι πρώτην ω αθλητέ του, ενώ αργότερα δήλωσε πω αυτό το βελούδινο διαζύγιο ήταν για το καλό και των δύο πλευρών. Σαν σωστής, η αξία σα είναι δεδομένη και το μέλλον σα εγγυημένο αλλά σας ευχαριστώ κυρίως ως ανθρώπους για την καταπληκτική συνεργασία και τη συμπεριφορά σας. Συζήτησα με τους ανθρώπους σας και διαπιστώθηκε η κοινή επιθυμία να μην συνεχίσουμε μαζί. Πρόκειται για μια απόφαση που κρίνουμε ότι εξυπηρετεί αμοιβαία και τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ τη διοίκηση, του συνεργάτες μου και τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία. Τον κόσμο, για τη στήριξη, στο πρόσωπό μου και εύχομαι συνάει κάθε επιτυχία στο μέλλον. Ο προπονητικό φόκο όμω δεν έμεινε για πολύ ορφανό, καθώ ο νέο τεχνικό είναι ο Αργύρης Γιαννήκη, ο οποίο είχε ακουστεί για το καλοκαίρι για αυτή τη θέση. Ο φιλόδοξο νέο προπονητή αναμένει να αλλάξει κάποια πράγματα. Είναι τη γερμανική σχολή με το αγαπημένο του στυλ να είναι το 4-4-2. Ένα κότσου που η καριέρα του έχει ξεκινήσει από τη Γερμανία και την Έρσεν, ακολούθησε η Άλεν ενώ το 2019 ήρθε ο Παζιάνινα για να τον ανεβάσει ξανά στα σαλόνια τη Super League. Καταρχά ευχαριστώ τον κύριο Μενσανίδη όπω και όλα τα στελέχη για την εμπιστοσύνη την οποία έδειξαν προς το πρόσωπό μου και των συνεργατών μου. Σίγουρα είναι τεράστια πρόκληση και γνωρίζω την ευθύνη την οποία έχω. Είμαι εδώ για σκληρή δουλειά, για τίτλου και για καλό ποδόσφαιρο. Είμαι πάρα πολύ φιλόδοξο προπονητή. Πιστεύω ότι έχω πολλά να δω στην ΑΕΚ και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι εδώ. Στόχο είναι να εμπιστευτούμε ένα γρήγορο πλάνο, να γίνουμε ομάδα η οποία θα πιστεύει πάντα ότι μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα και την νίκη. Αυτή είναι η άμεση στόχη μου. Να γίνουμε ομάδα και να πιστέψουμε σε ένα πλάνο. Τα βασικά στοιχεία του ποδοσφαίρου μου είναι ταχύτητα ανάπτυξη παιχνιδιού, άμεσο pressing όταν χάνουμε την μπάλα και δυναμικό pressing. Όλα αυτά θέλουν δουλειά, αλλά είμαι αισιόδοξο ότι γρήγορα θα έχουμε και την ανάλογη εικόνα. Μαζί του έρχεται ως β' προπονητή ο Τζίνο Λατχέρι, ο αναλυτής βίντεο, ο Γιάννης ο οποίος ήταν μέχρι το 2015 στην ΑΕΚ, αλλά και ο γυμναστής Παναγιώτης Βούλγαρης, ο οποίος ήταν και αυτός ξανά στο δικέφαλο. Όσον αφορά το δεξί χέρι και βοηθό προπονητή του Γιάννικη Τζίνο Λατιέρι, πρόκειται για έναν 54χρονο Ιταλογερμανό coach γεννημένος στη Συρίχη, με θητεία πρώτου προπονητή στη Γερμανία επί σειρά ετών. Ο Λατιέρις στη Γερμανία έχει εργαστεί ως βοηθητός προπονητής σε Μόναχο 1860, Μπουργκάουζεν και Αρμίλιαν Μπίλ ενώ έχει μεγάλη εμπειρία ως πρώτος προπονητής με τελευταίο του πέρασμα να το 2019 στην Πολωνία με την κορώνα. Έτσι, μια νέα μέρα ξεκινά, ο Γιάννικης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024 και σήμερα, Δευτέρα, θα συστηθεί με τους νέους ποδοσφαιριστές του, όσους έχουν μείνει στα σπάτα και δεν έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές τους.